Τα βασικά πράγματα τα οποία τα χαρακτηριστικά του σχεδίου αυτού νόμου είναι η κατάργηση, γίνεται μία ενοποίηση όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε ένα θηρίο, σε ένα αμαμούθο ταμείο, τον 9ο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εκεί εντάσσεται και το δικό μας ταμείο, το ΤΣΜΕΔΕ. Γίνεται λοιπόν ολοκλήρωση, ολοκληρωτική ενοποίηση όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό ήταν και προαπαιτούμενο βέβαια του τρίτου μνημονίου του Αυγούστου του περσινού έτους, του 2015. Εξαρτάται βέβαια πώς το μεταφράζει κανείς. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει ένα ταμείο μαμούθ χωρίς να υπάρχει καμία αναλογιστική μελέτη, διότι το συγκεκριμένο προσχέδιο είναι εντελώς θεωρητικό. Οι μεταρρυθμίσεις του είναι θεωρητικές, θα έλεγα. Δεν στηρίζεται σε καμία αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας που στηρίζονται όλα αυτά τα όσα σχέδια νόμου έρχονται για τα ασφαλιστικά και οτιδήποτε άλλο, ή όλα τα ταμεία μέχρι σήμερα, όλοι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είχαν κάποιο αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας, όπως και το δικό μας το ΕΤΑ. Στο συγκεκριμένο λοιπόν προσχέδιο δεν υπάρχει καμία αναλογιστική μελέτη η οποία να μας λέει τι συνεισφέρει ο κάθε κλάδος, τι κερδίζει ο κάθε κλάδος, ποια θα είναι η βιωσιμότητα αυτού του οργανισμού που θα δημιουργηθεί και πολλά άλλα. Και φυσικά πάνω απ' όλα ένας τέτοιος οργανισμός πρέπει να εντάσσεται σε ένα γενικό αναπτυξιακό και οικονομικό σχέδιο. Τι προσφέρει δηλαδή σε όλη την κοινωνία αυτό το σχέδιο κοινωνικής ανάπτυξης, αυτό το σύστημα το οποίο, κοινωνικής ασφάλισης το οποίο θα δημιουργηθεί. Καταργείται λοιπόν με αυτή την ενοποίηση το ταμείο μας και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ΤΣΜΕΔΕ μέχρι σήμερα ήταν ένας αυτοτελής οργανισμός, πίσω αυτό ζητάμε πάντα και έτσι θέλουμε να παραμείνει, διότι έχει λειτουργήσει πολύ σωστά, στηρίζεται πάνω σε αναλογιστική μελέτη η οποία ακόμα και σήμερα, παρόλα αυτά που έχουμε υποστεί και ειδικά τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι έχουμε βιωσιμότητα, η δείκτης βιωσιμότητας είναι πολύ καλή και έχουμε μια βιωσιμότητα τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια. Με την ενοποίηση λοιπόν χάνουμε την αυτοδυναμία μας, την αυτοτέλειά μας, την ανεξαρτησία μας. Φυσικά χάνουμε όλη μας την κινητή και ακίνητη περιουσία. Υφαρπάζονται, ουσιαστικά ληστεύονται τα αποθεματικά μας, τα οποία αν και μας έχουν κάνει τα κουρέματα με το PSI είναι πολλά. Αν και δεν μας έχουν δώσει αυτό που δικαιώμεθα από την τριμερή χρηματοδότηση, επιχορήγηση, η οποία είναι τουλάχιστον 1 δις. Δεν μας το έχουν δώσει αυτό και επίσης δεν έχουμε ποτέ επιχορηγηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ είναι μεγάλη και είναι για το σύνολο των ασφαλισμένων του. Όλα αυτά λοιπόν υφαρπάζονται κατ' ουσίαν και μπαίνουν σε ένα κοινό ταμείο ενιαίο για να εξυπηρετήσουν όλο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και από αυτά που προτείνει μέσα του σχέδιου νόμου, είναι σαφές ότι τα χρήματα αυτών των φορέων που είναι μέχρι σήμερα υγιείς, μεταξύ των οποίων είναι και το ΤΣΜΕΔΕ, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να καλύψουν τους ελλειμματικούς άλλους φορείς, δηλαδή να βουλώσουν τις τρύπες και τα ελλείμματα της πατάλη χρήματος που έχει υπάρξει τόσα χρόνια. Η πιθανή εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση δημεύουν ουσιαστικά το εισόδημα των μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών, συνυπολογιζομένων των λοιπόν φοροδοτικών τους υποχρεώσεων. ΦΠΑ, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, τέλος επιδιδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και άλλα. Ενισχύουν μέσω της επιχειρούμενης εισφοροδοτικής επιδρομής την αδυναμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των μηχανικών να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις, καθιστώντας χρόνος επισφαλή την ήδη μειωμένη σπραξιμότητα του ΤΣΜΕΔΕ και ενισχύουν πιθανά τις γκρίζες ζώνες της οικονομίας. Αυξάνουν την ανεργία, την μετανάστευση και οδηγούν πλήθος ενεργών μηχανικών ελευθέρων επαγγελματιών σε αφανισμό και μαζική βία ή έξοδο από το επάγγελμα. Καταστρέφουν τον παραγωγικό τομέα της Ελλάδας, βασικό τμήμα του οποίου αποτελεί διαχρονικά ο τεχνικός κόσμος, μην αφήνοντας πλέον καθόλου περιθώρια για ανάκαμψη της οικονομίας και έξοδο από την κρίση. Το βασικό, εκτός με την ενοποίηση και την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ, το βασικό του σχεδίου αυτού νόμου είναι οι υπέρογγες εξωπραγματικές αυξήσεις, δραματικές αυξήσεις μιλάμε, των εισφορών των μηχανικών. Και θα σας το πω με κάποια παραδείγματα αυτό. Θα πλήξει τους νέους μηχανικούς αυτό, θα αποφασίσουν να μην ασχοληθούν. Αυτό θα πλήξει όλες τις κατηγορίες μηχανικών,
και τους νέους μηχανικούς, αυτούς που λέμε ασφαλιζόμενοι μετά την 1η-1η-93, αλλά και τους ασπαλαιούς, μέχρι 31-12 του 92. Το σχέδιο αυτό νόμου τι κάνει? Αυξάνει υπερβολικά τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως σας είπα, και εντάσσει τις ασφαλιστικές εισφορές σε ένα συνολικό σύστημα φορολογίας. Ουσιαστικά γίνεται μια τρομερή εισπρακτική επιδρομή του κράτους προς τους Έλληνες, ειδικά ελεύθερους επαγγελματίες. Τι γίνεται λοιπόν? Στο φορολογητέο εισόδημα, όπως το ονομάζουν, βάζουν ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών που αγγίζουν το 38,5%. Και έτσι, για να πούμε μερικά παραδείγματα, για να γίνει και αντιληπτό που λέτε από τον κόσμο, αν πάρουμε έναν νέο μηχανικό ελεύθερο επαγγελματία που έχει ένα πολύ πολύ μικρό εισόδημα της τάξης των 7.000 το χρόνο, δηλαδή γύρω στα 600-585 ευρώ το χρόνο, αυτός είναι αναγκασμένος να πληρώσει για ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του κυρίου Κατρούγκαλου, γύρω στα 235 ευρώ το μήνα. Συγκριτικά με αυτά που πληρώνει τώρα, υπάρχει μια αύξηση του 45%. Συγχρόνως, σε αυτό το φορολογητέο εισόδημα έχει να πληρώσει φόρο. Έχει να πληρώσει προκαταβολή επομένου μέτρου, έχει να πληρώσει φόρο επιτιδεύματος, έχει να πληρώσει, λέω τα βασικά, έκτακτη φορά αλληλεγγύης και από εκεί και πέρα τις διάφορες άλλες υποχρεώσεις. Αυτές οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και αυτές οι φορολογικές τις οποίες ονομάτισα, είναι συνολικά γύρω στις 5.600 ευρώ. Από τα 7.000 λοιπόν, αν αφαιρέσουμε αυτά το χρόνο, μένουν 1.400 ευρώ για να ζήσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός το χρόνο. Δηλαδή, ζητάει η πολιτεία με 115 ευρώ το μήνα από έναν μηχανικό να ζήσει τη σημερινή εποχή, χωρίς να βάλω την καθημερινότητα, τις άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, χωρίς να βάλω οτιδήποτε άλλο. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Αν πάμε όμως και σε άλλες κατηγορίες, αντίστοιχα συμβαίνει και με κάποιον που έχει ένα εισόδημα, να πούμε, 1.000 ευρώ το μήνα. Και αυτός καλείται να ζήσει με 200 ευρώ το μήνα, χωρίς να βάλουμε όλες τις υποχρεώσεις και την καθημερινή μας διαβίωση. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε καταγγείλει την κυβέρνηση και έχουμε ζητήσει την απόσυρση αυτού του επαχθούς και απαράδεκτου σχεδίου νόμου και ζητάμε από την κυβέρνηση. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν, ότι πρέπει να ξεκινήσουν ένα διάλογο με τους φορείς, το τεχνικό επιμελητήριο και όλους τους άλλους κοινωνικούς φορείς. Εμείς έχουμε πάντα συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε ένα ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για να βγει μια σωστή πρόταση για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν έχουμε και κινητοποιηθεί μαζικά και συλλογικά το τεχνικό επιμελητήριο με όλους τους άλλους επιστημονικούς φορείς της χώρας και έχουμε ξεκινήσει ήδη, έχουμε λάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Όπως ξέρετε, χθες υπήρξε σχετική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα. Εμείς εδώ ήδη με επιστολές μας έχουμε ενημερώσει και την κοινή γνώμη και τους βουλευτές των νομών μας. Συγχρόνως συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις. Αύριο υπάρχει σχετική συγκέντρωση στην Αθήνα, έτσι, στα προσυγκέντρωση στην Ομόνοια που έχει οργανώσει η ΑΔΔΗ, στην οποία συμμετέχουμε. Την επόμενη Πέμπτη στις 21 έχουμε τη μεγαλειώδη παντεχνική μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα στα Προπήλαια, όπου καλούμε όλους τους μηχανικούς της Πελοποννήσου να συμμετάσχουν και γι' αυτό το τμήμα μας θα βάλει και λεωφορεία που θα φεύγουν από τις πρωτεύουσες των νομών και πρέπει να είναι μαζική η αντίδρασή μας, η παρουσία μας και η αντίδρασή μας, να δώσουμε το στίγμα μας και να δώσουμε στην πολιτεία, στην κυβέρνηση να καταλάβει τι πάει να κάνει. Και συγχρόνως πάρθηκε και η απόφαση και αποσύρουμε όλους τους εκπροσώπους μας, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά συγχρόνως και οι δημόσιοι υπάλληλοι της ΕΜΔΙΔΑΣ από τα διάφορα συμβούλια απέχουμε και απεργούμε την επόμενη εβδομάδα από τα διάφορα τεχνικά συμβούλια σε όλη τη χώρα και θα προβούμε σε επόμενες κινητοποιήσεις. Συγχρόνως το κεντρικό ΤΕΕ με συγκεκριμένη επιτροπή έχει δει τον Υπουργό τον κύριο Κατρούγκαλο και από τη Δευτέρα θα γίνουν κάποιες συζητήσεις μήπως στα πλαίσια δηλαδή του να πάρουν πίσω αυτό το προσχέδιο νόμου και να
καταθέσουμε εμείς προτάσεις μας για να γίνει ένα σοβαρό σύστημα ασφάλισης. Η κατάσταση όμως πρέπει να πούμε τώρα ότι είναι τραγική, πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί και δεν πρέπει να εφαρμοστεί.